εδώ έχουμε μια ακόμη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, την τρίτη στη σειρά, την Παναγία την Αντιφωνήτρια. Ονομάστηκε έτσι γιατί η Θεοτόκος αντιφώνησε σε αυτό το σημείο. Συνδέεται η εικόνα αυτή με ένα θαυμαστό γεγονός. Όταν η Πλακιδία, θυγατέρα του Μεγάλου Θεοδοσίου, θέλησε να επισκεφθεί τη Μονή προκειμένου να θαυμάσει τα έργα του πατέρα της, ο οποίος ήταν ο κτήτορας της Μονής, από ταπείνωση δεν θέλησε να εισέλθει από την κεντρική μεγάλη είσοδο του ναού, αλλά από μια μικρότερη παράπλευρη. Τότε άκουσε μια φωνή να την εμποδίζει στο επιχείρημα αυτό. Ήταν η φωνή της Θεοτόκου που της απειγόρευε να εισέλθει, λέγοντάς της πως εφόσον είναι γυναίκα, δεν της επιτρεπόταν η είσοδο στο χώρο αυτό και ιδιαίτερα στο ναό. Και επιβεβαίωσε η Παναγία, η Θεοτόκος, με αυτόν τον τρόπο για άλλη μια φορά την ευαρέσκειά της, τη θέλησή της, ο χώρος αυτός να παραμένει άβατος για τις γυναίκες. Όχι γιατί οι μοναχοί έχουν κάτι με τις γυναίκες, τις εχθρεύονται, αλλά επειδή σαν ένας κατεξοχή ασκητικός χώρος, ένας θα λέγαμε ανδρικός παρθενώνας, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε καλύτερα να εκπληρώσει το σκοπό του, την αποστολή του. Στο σημείο όπου ακούστηκε αυτή η φωνή, όπου η Παναγία αντιφώνησε, αγιογραφήθηκε αυτή η εικόνα και της δόθηκε η ονομασία Αντιφωνήτρια.